Καλησπέρα, βρισκόμαστε εδώ με τον ποδοσφαιριστή του ΕΓΑΛΕΟ, Άγγελο Αμπντελχάντι, ο οποίος σκόραρε το τρίτο γκολ της αναμέτρησης και το πιο εντυπωσιακό θα λέγαμε. Άγγελε, μια πολύ μεγάλη νίκη, σας φέρνει ακριβώς πάνω από τη Σαντορίνη. Σας πάρει σε καταφέρνετε να την προσπεράσετε και να κάνετε ένα σημαντικό βήμα μετά την ισοπαλία που είχατε την προηγούμενη αγωνιστική. Πες μου τη γνώμη σου για το σημερινό παιχνίδι, τι κάνετε τόσο καλά και καταφέρατε να το καθαρίσετε το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Όντως, όπως είπατε και εσείς, καλησπέρα και από μένα. Πολύ μεγάλη νίκη, γιατί η ομάδα της Σαντορίνης έχει δείξει πολύ καλά δείγματα. Μια πολύ καλή ομάδα, πολύ οργανωμένη, καλό προπονητή. Είναι ωραίο να έρχονται σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο τέτοιες ομάδες. Εμείς ευτυχήσαμε, σκοράραμε νωρίς. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο κάναμε το καλύτερό μας ημίχρονο φέτος, ειδικά στην έδρα μας. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Κάναμε κατά γράμμα ότι μαζί της ο προπονητής μας. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο. Έχουμε τους παίκτες, έχουμε όλα τα εγχείρημα και ελπίζουμε να έχουμε την ίδια συνέχεια. Γενικά, αυτές τις αγωνιστικές στον πρώτο γύρο που έχουμε μπει, δείχνατε να ψάχνετε το εύκολο γκολ. Δεν έχονταν το εύκολο γκολ. Και σήμερα κι όμως βγάλατε 3 σε ένα ημίχρονο. Πιστεύεις ότι ήταν θέμα αποτελεσματικότητας ή είστε ο τρόπος που είχατε στήθει μέσα στο γήπεδο από την αρχή? Εντάξει, ο προπονητής μας λέει να παίζουμε ποδόσφαιρο. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Παίζουμε ποδόσφαιρο. Άλλες φορές είσαι πιο τυχερός, άλλες φορές μπορεί να μην είσαι ικανός. Όλα παίζουν το ρόλο του στο ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν και άλλα μάτς τα οποία παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δεν ευτυχήσαμε να κάνουμε τις ευκαιρίες γκολ. Σήμερα μας βγήκε, ήμασταν καλοί. Πολλά παιχνίδια τα χάσαμε στο τελευταίο λεπτό, όπως στην Καλαμάτα ή στη Ρόδο. Δεν τρέχει και παράγοντα τύχη σαφώς, αλλά εμείς θέλουμε να εξαρτιόμαστε καθαρά από εμάς. Είμαστε μεγάλη ομάδα και είμαστε υποχρεωμένοι να παίζουμε πάντα για την ώρα. Καλή επιτυχία στο επόμενο εκτός έδρας το παρελθόν του Παναθηναϊκού. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και στον